μαθησιακό αντικείμενο, η εικόνα της γέννησης του Ιησού στην Ανατολική Κρητική Τεχνοτροπία, παρέχει πληροφορίες για τη σκηνή της γέννησης του Ιησού με συνδυασμό εικόνας και κειμένου. Η σκηνή παρουσιάζεται συγκριτικά σε ένα πίνακα ζωγραφικής του Σάντρο Μποτιτσέλη και μια βυζαντινή εικόνα από τη Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Παρατηρώντας και τις δύο, εντοπίζουμε τα κοινά και διαφορετικά στοιχεία και μορφές, ώστε έπειτα να θυμηθούμε ευκολότερα τις λεπτομέρειές τους και να κατανοήσουμε τη σχέση τους με το ευαγγελικό κείμενο που αφηγείται την ιστορία της γέννησης του Ιησού. Αυτό θα μας βοηθήσει να τις συσχετίσουμε με άλλες πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες μας. Μέσα από τη σύγκρισή τους, εντοπίζουμε μορφές και στοιχεία και μας παρέχονται για αυτές πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα ή το συμβολισμό τους στην Ανατολική και Δυτική ζωγραφική τεχνοτροπία. Κοινές μορφές με την ίδια στάση, όπως του Ιησού, του Ιωσήφ, αλλά και ζώων, όπως η Αγελάδα και το Γαϊδουράκι. Κοινές μορφές με διαφορετική στάση, όπως η Παναγία, ο Άγγελος, η Βοσκή, αλλά και μορφές που απεικονίζονται μόνο στη μία εικόνα, όπως οι δύο γυναίκες που ετοιμάζουν το λουτρό του βρέφους. Μπορούμε να παρατηρήσουμε πώς απεικονίζονται οι μορφές στο κάθε είδος ζωγραφικής τεχνοτροπίας και να διαπιστώσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές στον τρόπο στάσης και ένδυσής τους. Ομοίως και τη διαφορά του τοπίου, που σχετίζεται με τη ζωγραφική τέχνη κατά την περίοδο της αναγέννησης στη Δύση, σε αντίθεση με τους συμβολισμούς στην τέχνη της Βυζαντινής εικόνας, η οποία ακολουθεί την παράδοση της Ανατολικής Εκκλησίας. Στο ευαγγελικό κείμενο που παρατίθεται, μπορεί να εντοπιστεί το χωρίο όπου γίνεται αναφορά στα συγκεκριμένα πρόσωπα και πώς περιγράφεται το καθένα από αυτά. Η παράλληλη παρουσίαση του κειμένου στο πρωτότυπο και στη μετάφραση δίνει τη δυνατότητα για εξοικείωση με τη γλώσσα των Ευαγγελίων σε σύγκριση με τη σημερινή νεοελληνική γλώσσα και τη διαπίστωση ότι δεν διαφέρουν τόσο πολύ. Οι οπτικοποιημένες πληροφορίες σε συνδυασμό με το κείμενο συμβάλλουν στην καλύτερη εντύπωση και κατανόηση του περιεχομένου της όμορφης διήγησης της γέννησης του Ιησού.